Και πάμε να φτιάξουμε το γλυκό της ημέρας. Μία τούρτα σεράνο. Μία τούρτα που την ξέρετε όλοι, αλλά δεν την έχετε φτιάξει ποτέ. Γιατί δεν σας έχει δείξει κάποιος το σωστό τον τρόπο. Είναι μία συνταγή που έχει διαδικασία. Δεν είναι δύσκολη, έχει όμως διαδικασία. Αλλά στο τέλος, όλη η διαδικασία που θα κάνουμε, πραγματικά θα μας ανταμείψει. Θα μας δικαιώσει, γιατί θα είναι η πιο νόστιμη τούρτα που έχουμε δοκιμάσει. Πάμε να δούμε τα υλικά μας και ξεκινάμε. Για την τούρτα σεράνο θα χρειαστούμε για το σιρόπι 150 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 150 γραμμάρια νερό και 50 γραμμάρια κονιάκ. Για το παντεσπάνι, 5 αυγά μεσαία, 1 πρέζα αλάτι, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 130 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 120 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις και 30 γραμμάρια κακάο Nestlé Dessert. Για την κρέμα, 150 γραμμάρια κρέμα γάλακτος 35%, 300 γραμμάρια κουβερτούρα Nestlé Dessert, 180 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 50 γραμμάρια νερό, 1 πρέζα αλάτι, 4 ασπράδια από μεσαία αυγά και 500 γραμμάρια κρέμα γάλακτος 35% παγωμένη. Για το σερβίρισμα, κεράσια γλασέ. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε να κάνουμε αρκετά πραγματάκια. Οπότε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ετοιμάσουμε είναι το σιρόπι για να σιροπιάσουμε τα παντεσπάνια μας. Για το σιρόπι τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. 3 υλικά, ζάχαρη, νερό, κονιάκ. Πάμε, δεν έχουμε κονιάκ, τι θα έχουμε? Λίγο ουισκάκι, λίγο... τι θα έχεις στη σπίτι? Ένα καπνιστό ουισκάκι θα το είχα. Ένα βερμούτ. Έλα, σπίτι σε τάλο να πιούμε. Αμέ, δεν με έχεις καλέσει ποτέ. Λοιπόν, βάζουμε το σιρόπι πάνω στη φωτιά και από τη στιγμή που δούμε ότι διαλυθεί η ζάχαρη, που σημαίνει σε 3-4 λεπτάκια, το σιρόπι μας είναι έτοιμο. Βήμα νούμερο 1 είναι το σιρόπι. Το σιρόπι μας πρέπει να είναι κρύο όταν σιροπιάσουμε τα παντεσπάνια. Έφυγε. Δύσκολο? Όχι. Εύκολο. Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε το παντεσπάνι μας. Έχω το μίξερ εδώ πέρα. Θα προσθέσω 5 ωραία αυγουλάκια. Πω, 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 τι ωραία αυγά που είναι αυτά. 1. 2. 3. Ένα δίκροκο θα πετύχουμε? Όχι ακόμα. 4. Έλα ένα δίκροκο, κάνε μου τη χάρη. Έλα ένα δίκροκο θέλω. Αυγό μου δίκροκο, μπα. Όλα ήταν κανονικά. Λοιπόν, 5 αυγουλάκια μέσα. Αλάτι. Βανίλια. Κάνε λίγο το θόρυβο, Διονύση. Μπράβο. Ζαχαρίτσα, αυτός είσαι. Λοιπόν, ζάχαρη, αυγά, βανίλια, αλάτι στον κάδο του μίξερ και χτυπάμε πολύ καλά μέχρι που να φρατέψουν. Θα πάρει 3-4 λεπτάκια. Όση ώρα πάρει να γίνει και το σιρόπι μας, εδώ. Η διάσημη πάστα Σεράνο πήρε το όνομά της από την χιλιανή τραγουδίστρια Ροζίτα Σεράνο που είχε σαν παρατσούκλι το αηδόνι της Χιλής. Την δεκαετία του 1950 μάγευε την ελίτ της Αθήνας, πολιτικούς, καλλιτέχνες και όχι μόνο, με τον ταπεραμέντο της προκαλώντας πολλά σκάνδαλα γύρω από όσα ακούγονταν για εκείνη και την προσωπική της ζωή. Έκανε προγραμματισμένες εμφανίσεις σε καμπαρέ και ήταν τόσο δημοφιλής που γνωστό ζαχαροπλαστείο στην Φωκίων ως Νέγρη έδωσε το όνομά της σε μία πάστα. Και σε αυτό το σημείο μου είχε φρατέψει πολύ καλά το μείγμα αυγού ζάχαρης. Αυτό ακριβώς πρέπει να δούμε, σαν μία σαντιγή, σαν μία μαρέκα. Εδώ. Και το σιρόπι μου είναι και αυτό έτοιμο, σβήνω τη φωτιά. Οπότε, σιρόπι έτοιμο, το αφήνω στην άκρη να κρυώσει. Άρα, βήμα νούμερο 1 έγινε. Βήμα νούμερο 2, παντεσπάνι. Φρατέψαμε τα αυγά μαζί με τη ζάχαρη και ήρθε η ώρα να ρίξουμε μέσα τα στερεά μας. Τα στερεά στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το αλεύρι. Εδώ. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μαζί με το κακάο μας. Να σας πω ότι θα χρησιμοποιήσω κακάο Nestlé Dessert που φτιάχνεται από επιλεγμένους κόκκους κακάο και έχει πλούσιο σοκολατένιο άρωμα και γεύση. Επειδή έχω στο συγκεκριμένο κακάο, να ξέρετε, έχω παίξει σημαντικό ρόλο. Γιατί για πάρα πολύ καιρό προσπαθούσαμε να διαλέξουμε την τέλεια ποικιλία κακάο μαζί με την Nestlé Dessert. Και όντως θα σας πω ότι το συγκεκριμένο κακάο χρειάζεται να βάλεις πολύ λιγότερη ποσότητα από οποιοδήποτε άλλο κακάο, γιατί έχει γεμάτη γεύση. Έτσι όπως πρέπει να είναι. Οπότε, ανοίγω τη συσκευασία. Μία κουταλιά της σούπας. Δύο κουταλιές της σούπας. Εδώ είμαστε. Και πάει πίσω. Βάλε.
ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Τώρα, τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να κοσκινήσουμε. Γιατί πρέπει να κοσκινήσουμε? Για να βγάλει. Άκου, επειδή άμα δεν κοσκινήσουμε, θα χρειαστεί να ανακατέψουμε περισσότερη ώρα το αλεύρι μαζί με τα αυγά μας, μέχρι που να σπάσει τελείως το αλεύρι και το κακάο. Γι' αυτό το λόγο κοσκινήσουμε, για να χρειαστεί να ανακατέψουμε όσο το λιγότερο γίνεται. Με πιάνεις? Τώρα, άμα δεν έχετε κόσκινο, δεν θα βγει ο κόσμος, θα ανακατέψετε λίγο λιγότερο. Όλα καλά θα πάνε. Μην αγχώνεστε, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, έχω μία βουτυροκακαωμένη φόρμα 20 εκατοστών, γιατί θέλω να γίνει αρκετά φουσκωτό το παντισπάνι μου. Οπότε γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε 20 άρα. Τώρα, ανακατεύω εδώ τα υλικά μου, τα στερεά μαζί με τα υγρά, απαλά. Όσο λιγότερο ανακατέψω εδώ, τόσο το καλύτερο, γιατί ουσιαστικά τι έχω κάνει, έχω δώσει όγκο τόση ώρα με τα βουλάκια μου. Οπότε τι δεν θέλω? Δεν θέλω να ρίξω τον όγκο. Και λίγα κομματάκια από αλεύρι να μην έχουν ανακατευτεί, θα τα θυσιάσουμε προκειμένου να μην χάσουμε όγκο από το παντισπάνι μας. Τώρα, ρίχνω όλο το μείγμα μου μέσα εδώ. Το βλέπεις. Παλαιότερα, να ξέρεις, όταν ξεκίνησα εγώ τη μαγειρική, δεν υπήρχε μαγαζί, ξενοδοχείο ή οτιδήποτε μέρος που να μην φτιάχνει σπιτικά παντισπάνια. Τώρα αυτά λίγο έχουν φύγει από τη μόδα. Όλοι προτιμούν να παίρνουν το έτοιμο παντισπάνι, αλλά αυτό το παντισπάνι δεν υπάρχει. Είναι συγκλονιστικό, το βλέπετε πώς είναι. Σαν αφρός είναι. Και έτσι θα μείνει, θα φουσκώσει καλά μέσα στο φούρνο και θα γίνει τέλειο. Τώρα, βήμα νούμερο 1 ήταν το σιρόπι. Βήμα νούμερο 2 είναι το παντεσπάνι. 170 φούρνος μου, θα ψήσω για 30 λεπτάκια και μόλις είναι έτοιμο, κάτσε να το ισιώσω εδώ, μόλις είναι έτοιμο θα βγάλω και θα αφήσω πάνω σε σχάρι να κρυώσει καλά για να μπορέσω να το σιροπιάσω. Οι Αστέκοι φαίνεται πως πρώτα χρησιμοποίησαν το κακάο για να δημιουργήσουν μια μορφή ζεστή σοκολάτας ή όπως την αποκαλούσαν ζόκολάτλ, που σημαίνει bitter νερό. Λέγεται ότι ο αυτοκράτορας των Αστέκων Μοντεζούμα, αναφερόμενος στο ζόκολάτλ, είχε πει πως το θεϊκό ποτό ενισχύει το ανοσοποιητικό και καταπολεμά την κούραση, ενώ ένα φλιτζάνι από αυτό το πολύτιμο ποτό επιτρέπει στον άνθρωπο να περπατήσει για μια ολόκληρη μέρα χωρίς φαγητό. Λοιπόν, και εδώ είναι το παντεσπάνι μας. Βλέπετε πόσο αφράτο και ωραίο είναι. Απ' την κάτω πλευρά είναι μαύρο και γύρω-γύρω. Γιατί βούτυρο κακαώσαμε. Σε περίπτωση που βούτυρο αλευρώναμε, τι θα παθαίναμε? Θα ήταν λευκό και θα φαινόταν χάλια. Οπότε γι' αυτό το λόγο βάζουμε κακάο. Τώρα, είναι πάρα πολύ αφράτο και όσο πιο αφράτο είναι τώρα, τόσο πιο πολύ σιρόπι θα ρουφήξει το τέλος. Το αφήνω και αυτό στην άκρη και πάμε να ετοιμάσουμε το επόμενο στάδιο της συνταγής, που είναι η κρέμα. Είτε σε μικροκύματα, είτε σε κατσαρολάκι, θα ζεστάνω την κρέμα γάλακτος μου, εδώ. Εγώ θα την κάνω κατευθείαν στα μικροκύματα, ένα λεπτάκι με 1,5. Οπότε, βάλαμε την κρέμα γάλακτος μέσα στα μικροκύματα ή ακόμα και σε ένα κατσαρολάκι για να τη ζεστάνουμε. Θέλουμε να αναμίξουμε την κρέμα γάλακτος ζεστή με τη σοκολάτα. Γιατί έτσι γίνεται σεράνο. Απλά τα πράγματα. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να αλλοιώσουμε την κουβερτούρα μας. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή θα χρησιμοποιήσω κουβερτούρα Nestlé Dessert. Κόβεται εύκολα, λιώνει πάρα πολύ εύκολα και να θυμάστε ότι όταν χρησιμοποιείτε ποιοτική κουβερτούρα δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχετε σε ό,τι και να φτιάξετε. Θέλουμε μια μισή συσκευασία, 300 γραμμάρια κουβερτούρα. Οπότε, έτσι όπως είναι, βάζω εδώ πέρα τη μία κουβερτούρα να λιώσει. Και από την άλλη συσκευασία θα πάρω τη μισή, εδώ. Και το καλό της υπόθεσης είναι ότι την άλλη μισή που έχει μείνει μπορείτε να τη φάτε και να την ευχαριστηθείτε. Σωστά, Διονύση? Καλά. Εντάξει, η Nestlé Dessert είναι μια κατηγορία από μόνη της. Είναι η κουβερτούρα που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε ένα ωραίο γλυκό. Γυαλίζει, τη βλέπετε πόσο φανταστική που είναι, κόβεται εύκολα, όπως σας είπα, λιώνει πάρα πολύ εύκολα. Ακριβώς ό,τι χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε ένα γλυκό. Λοιπόν, και με το που λιώσει η κουβερτούρα μας, θέλει λίγο ακόμα εδώ. Μπελέσει, το είπαμε. Πες, δεν το είπαμε? Είναι χρονοβόρα. Είναι ρε φίλε, αλλά πραγματικά αξίζει ο κόπος. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, τη σεράνο δεν θα την κάνεις κάθε μέρα. Θα την κάνεις μία φορά στις τόσες. Γιατί θα πρέπει να ανταμείψεις τον εαυτό σου για κάτι πολύ σημαντικό που έχεις φτιάξει. Ή γενικά όταν θες πραγματικά να μεγαλουργείς την κουζίνα. Λοιπόν, πώς τη βλέπεις η σοκολατίστα μας, έχει γιώσει? Λίγο ακόμα, κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία που είναι. Ναι, αλλά πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι επειδή το μείγμα μας είναι ζεστό, θα συνεχίζει να λιώνει και εκτός φωτιάς. Βγάζω από τη φωτιά, εδώ. Αφήνω στην άκρη, το κατσαρολάκι πάει πίσω. Και ήρθε η ώρα να φέρω την κρέμα γάλακτος από τα μικροκύματα. Όπως σας είπα, μικροκύματα ή ακόμα και ένα κατσαρολάκι. Ρίχνω μέσα την καυτή κρέμα γάλακτος, εδώ, αφού έχει λιώσει η σοκολάτα, και ρίχνω ένα καλό ανακάτεμα μέχρι που να γυαλίσει τελείως η γκανάζ μου. Θέλω να σας δείξω την πραγματική συνταγή της Σεράνο. Και βλέπετε εδώ, ζεστή κρέμα γάλακτος, τη ζεστή σοκολάτα, κατευθείαν ανακατεύοντας
παίρνουμε αυτή την υπέροχη γκανάζ. Λοιπόν, γυαλίζει, έχει γίνει τέλεια και μόλις ομογενοποιηθεί, τι κάνω, αφήνω στην άκρη. Εδώ. Γιατί αφήνω να κρυώσει. Άρα Παρασκευή νούμερο 3, νούμερο 1 είναι το σιρόπι, νούμερο 2 είναι το πατεσπάνι, νούμερο 3 είναι η γκανάζ. Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε την ιταλική μαρέγκα μας. Βάζω το νερό μαζί με τη ζάχαρη σε ένα κατσαρολάκι εδώ. Βάζω πάνω στη φωτιά. Και βάζω στον κάδο του μίξερ 4 σπράδια. Πολύ προσεκτικά να είναι μόνο τα σπράδια χωρίς καθόλου κρόκο, γιατί θέλουμε να φρατέψουν πάρα μα πάρα πολύ. Μαζί με τα σπράδια θα προσθέσω λίγο αλάτι. Και άμα σας βρίσκεται και λίγο ξινό στο σπίτι, μπορείτε να βάλετε για να φρατέψουν ακόμα παραπάνω. Τώρα, πριν ξεκινήσω να ανακατεύω τα αυγά μου, θα πάρω το θερμόμετρό μου και ουσιαστικά θέλω να φτάσει το σιρόπι μου, η ζάχαρη μαζί με το νερό, στους 115 με 125 βαθμούς. Ανακατεύω το σιρόπι μου, δεν θα πάρει πολλή ώρα για να γίνει, να φτάσει στους 115 με 125, δεν είναι πια και τόσο μεγάλη θερμοκρασία για καραμέλα. Οπότε, σε αυτό το σημείο αρχίζω να ανακατεύω και τα σπράδια μου. Θέλω να σβήσω το σιρόπι μέσα στη μαρέγκα. Οπότε η μαρέγκα μου πρέπει ακριβώς τη στιγμή που θα είναι έτοιμο το σιρόπι μου να είναι έτοιμη και αυτή. Η μαρέγκα μου θέλει 3-4 λεπτάκια για να γίνει. Το σιρόπι μου και αυτό θέλει 4-5 λεπτάκια για να γίνει. Οπότε περίπου στο 1 λεπτό από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε να βάζουμε το σιρόπι, ξεκινάμε να κάνουμε και τη μαρέγκα. Πόσο πιο αναλυτικά μπορεί να το πει κάποιος, ε? Λοιπόν, αρχίζουμε. Λοιπόν, και όπως βλέπουμε, εδώ πέρα φτάσαμε τους 125 βαθμούς, όσο θέλουμε να είναι. Μάξιμου σας είπα 125, αλλά το 125 είναι το ιδανικό. Οπότε χαμηλώνουμε το μίξερ μας εδώ, σιγά σιγά, και προσθέτουμε κορδόνι την καραμέλα μας μέσα, εδώ. Σιγά σιγά, γιατί τι δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να πάθει σοκ η μαρέγκα μας. Με αυτόν τον τρόπο, προσθέτοντας σιγά σιγά το σιρόπι μας, θα μαγειρέψουμε τα αυγά μας, θα τα παστεριώσουμε, θα φτιάξουμε την ιταλική μαρέγκα, που η ιταλική μαρέγκα, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, είναι μια μαρέγκα που ακόμα και στο ψυγείο να τη βάλουμε δεν ζαχαρώνει, δεν λιώνει. Και σε περίπτωση που τα έχετε κάνει όλα καλά, μια καλή ιταλική μαρέγκα φαίνεται στο τέλος από την υφή της. Δεν θα πρέπει να καταλαβαίνουμε καθόλου μικρά καραμελάκια μέσα. Σε περίπτωση που υπάρχουν μείγματα καραμέλα, σημαίνει πως κάτι δεν έχουμε κάνει καλά. Λοιπόν, όταν κρυώσει αρκετά η ιταλική μου μαρέγκα, εδώ θέλουμε να είναι κρύα, δεν θέλουμε να ζεστεί. Άλλο πράγμα. Γεμίζει το στόμα σου. Κρύα η μαρέγκα μας, κρύα η γκανάζ μας, εδώ. Τι θα κάνουμε. Θα ρίξουμε την μαρέγκα μέσα στην γκανάζ, εδώ. Και πριν ανακατέψω τη μαρέγκα μου με τη σοκολάτα, να φέρω και την κρέμα γάλακτος από το ψυγείο, εδώ. Σας είπα, έχει διαδικασία, αλλά αυτή η μουσ είναι φανταστική. Και θα χτυπήσω και τη σαντιγή μου. Είμαι σίγουρος, μετά από αυτό, ή θα πείτε όλοι πάω να φτιάξω μία σεράνο, ή θα πείτε πάω στο ζαχαροπλαστή να πάρω σίγουρα μία σεράνο, έτσι δεν είναι. Γιατί βλέπετε πόσο δουλειά έχει. Λοιπόν, θα ρίξω μέσα την κρέμα γάλακτος. 35% λιπαρά και παραπάνω. Θέλουμε να γίνει έτσι μια ωραία σαντιγή, σαν γιαουρτάκι. Και όσο ώρα χτυπάμε τη σαντιγή, θα ομογενοποιήσουμε την ιταλική μαρέγκα μαζί με την γκανάζ μας. Εδώ. Κοιτάξτε. Πω πω Παναγία. Λοιπόν, και η σαντιγή μου είναι έτοιμη. Και ήρθε η ώρα να ρίξω και τη σαντιγή μέσα. Όπως καταλαβαίνετε, κοιτάξτε λίγο τη σύσταση. Εδώ πέρα μιλάμε για την απόλυτη μους σοκολάτας. Αυτή είναι μία μους σοκολάτας. Έτσι όπως είναι, τη σερβίρουμε κατευθείαν για μους. Οπότε, με το που ρίξουμε και τη σαντιγή μέσα, πω πω Παναγία μου, θα γίνει ό,τι πιο αφράτο υπάρχει σε κρέμα. Δηλαδή, είναι η απόλυτη κρέμα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ανακατεύω εδώ. Απαλά. Και εννοείται πως για να γλιτώσετε το χρόνο μπορείτε να φτιάξετε από την προηγούμενη μέρα το παντεσπάνι σας. Και ήρθε η ώρα να στήσουμε την τούρτα μας. Το κλασικό ταψάκι. Θα πάρω και θα στρώσω με μία μευράνη. Εδώ. Θα κάνω σταυρωτή τη μευράνη μου και θα φροντίσω να πάει παντού. Εδώ. Και τώρα. Ήρθε η ώρα για το παντεσπάνι μας. Και επειδή θέλουμε να χωρίσουμε στα τρία το παντεσπάνι και πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Χαράξτε λίγο να δείτε πού περίπου πρέπει να κόψετε, εδώ και εδώ. Και άμα θέλετε πάντα λίγο περιμετρικά στην αρχή, εδώ, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στο να κόψετε τρία κομμάτια.
Και καθώς πηγαίνετε γύρω-γύρω, θα δείτε το πρώτο κομμάτι έχει βγει. Εντάξει, ένα. Εδώ, έτσι όπως είναι, θα μπει από κάτω. Και αυτό που θα κάνω είναι, τι να κάνω φίλε Μπελέση? Σιροπάκι. Δεν θα το λυπηθώ. Πρέπει όλο το σιρόπι να πάει σε τρία παντεσπάνια. Κοιτάξτε εδώ, να γίνει όπως πρέπει, να γίνει super sexy. Ωραίο σιρόπιασμα. Και πάμε να ρίξουμε λίγο από την κρέμα μας. Λίγη, όχι πολύ. Κοιτάξτε εδώ μία μους. Όλαλα. Και άλλη λίγο μους εδώ. Όλαλα. Και πάμε να βάλουμε τη δεύτερη στρώση από παντεσπάνι. Και βάζουμε το δεύτερο παντεσπάνι από πάνω. Όχι, Παναγία. Και συνεχίζουμε ξανά με σιροπή. Πάμε να ρίξουμε λίγο ακόμα από τη μους μας, εδώ. Και να ρίξουμε το τελευταίο παντεσπάνι από πάνω. Όλαλα. Οπ. Και τώρα θα γίνει όλο το υπόλοιπο σιρόπι πάει πάνω στο παντεσπάνι μου εδώ. Και εδώ. Λοιπόν, τώρα τυλίγουμε τη μεμβράνη εδώ. Και παίρνουμε ένα ωραίο κορνέ εδώ. Και μεταφέρουμε όλη την υπόλοιπη μους μας μέσα σε ένα κορνέ εδώ. Απαραίτητο για να σας γίνει σφιχτή η μους είναι όλα τα στάδια να είναι κρύα. Η ιταλική μαρέγκα να είναι κρύα, η γκανάζ να είναι κρύα, η σαντιγί να είναι παγωμένη. Όλα πρέπει να είναι παγωμένα, γιατί άμα δεν είναι παγωμένα, δεν θα σφίξει μους και δεν θα βγει σεράνο. Σας είπα τι πρέπει να κάνετε και πρέπει να κάνετε αυτό ακριβώς που σας είπα. Λοιπόν, τώρα, έτσι όπως είναι, τυλίγουμε το κορνέ εδώ και πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή. Πόση ώρα, φίλε Διονύση? Κάνα τρία ώρα. Βάλε. Τετράωρο. Καλό θα ήτανε να ετοιμάσουμε την τούρτα την προηγούμενη το βράδυ, ώστε να τη φτιάξουμε την επόμενη μέρα. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει μια τούρτα εδώ, περιμένετε να σας δείξω, εδώ. Και πάμε ουσιαστικά να στήσουμε τη σεράνο μας. Αυτό που θα κάνω είναι να ρίξω λίγο από την κρέμα μου. Έτσι όπως είναι, θα πάρω μια σπατουλίτσα μικρή. Ή και άμα δεν έχετε σπατουλίτσα, μπορείτε να το κάνετε και με ένα πιρούνι. Και ίσα ίσα θα λείψω ελάχιστη μους γύρω γύρω για να μπορέσω να στήσω τη σεράνο με το κλασικό σχήμα που έχει. Εντάξει. Τώρα είμαι σε φάση να τη στήσω και να την κάνω τέλεια. Πώς θα την κάνω τέλεια? Λίγο υπομονή και θα δεις. Λοιπόν. Την έκανα, εντάξει είναι. Μια χαρά είναι. Και πάμε τώρα από πάνω. Σιγά σιγά. Πολύ κλασικά. Κάπως έτσι δεν είναι στημένη, φίλε Διονύση? Ναι. Εδώ. 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 Πάμε για το κερασάκι στην τούρτα που λέμε, εδώ. Κοιτάξτε εδώ τι κάναμε. Και εδώ. Είναι καταπληκτική έτσι, είναι έργο τέχνης. Είναι τούρτα σεράνο. Για την τούρτα σεράνο, σε κατσαρολάκι βράζουμε τη ζάχαρη μαζί με το νερό και το κονιάκ και αφήνουμε να κρυώσει καλά. Στον κάδο του μίξερ βάζουμε τα αυγά, αλάτι, τη βανίλια, τη ζάχαρη και χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα. Κοσκινίζουμε το αλεύρι και το κακάο και ανακατεύουμε απαλά. Μεταφέρουμε το μείγμα σε βουτυρωμένη και κακαωμένη φόρμα, ψήνουμε, αφαιρούμε και αφήνουμε να κρυώσει. Ζεσταίνουμε την κρέμα γάλακτος, ενώ σε μπεν μαρί λιώνουμε την κουβερτούρα σε κομμάτια. Αφαιρούμε από τη φωτιά, βάζουμε τη ζεστή κρέμα γάλακτος και ανακατεύουμε. Χτυπάμε τα ασπράδια στον κάδο του μίξερ, ενώ σε κατσαρολάκι βράζουμε τη ζάχαρη με το νερό.
Μόλις ζεσταθεί το σιρόπι, αφαιρούμε από τη φωτιά και βάζουμε πολύ αργά στο μίξερ με τη μαρέγκα. Μεταφέρουμε τη μαρέγκα στο μπολ με τη σοκολάτα και ανακατεύουμε. Στον κάδο του μίξερ βάζουμε την παγωμένη κρέμα γάλακτος και χτυπάμε με το σύρμα μέχρι να γίνει σαν τη γη. Μεταφέρουμε στο μπολ με τη μους και ανακατεύουμε. Κόβουμε το παντεσπάνι στα τρία, απλώνουμε μεμβράνη σε μία φόρμα, τοποθετούμε το ένα παντεσπάνι, απλώνουμε σιρόπι, κρέμα, καλύπτουμε με το δεύτερο παντεσπάνι και ακολουθούμε την ίδια διαδικασία. Καλύπτουμε με μεμβράνη, μεταφέρουμε στο ψυγείο μαζί με την υπόλοιπη κρέμα σε σακούλα ζαχαροπλαστικής, ξεφορμάρουμε, απλώνουμε την υπόλοιπη κρέμα και σερβίρουμε με τα κεράσια.